πρώτη ζωντανή σύνδεση με παχιά άμμο, καθώς έχουμε και τον απολογισμό των επιχειρηματιών της περιοχής αλλά και των ντόπιων των κατοίκων μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πώς πήγε εκεί η περιοχή? Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Αποστολάκη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου Σελήνου. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το τρίμερο ήταν πάρα πολύ καλό. Για πείτε μας για το τρίμερο, για πείτε μας. Το τρίμερο ήταν εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό. Μας προτιμούν εδώ από όλη την Κρήτη άνθρωποι, εκτός από τους ξένους. Βέβαια, η παλιόχώρα, να σημειώσω, η παλαιοχώρα, έχει πάντα ένα τόπο να κάνει κάποιο μπάνιο, είτε δυτικά είτε ανατολικά. Δεν υπάρχει περίπτωση με οποιαδήποτε συνθήκε να έρθει στην παλιόχώρα και να μην κάνει μπάνιο. Έχει περίπου 7-8 οργανωμένες παραλίες με νερό, τσάμπα, ντους, ξαπλώστερες και βέβαια καντίνες. Και το εξαιρετικό φαγητό βέβαια που βρίσκει κανείς στην πόλη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεστε, όπως είπα και στον πρόλογό μου, στην Παχιάμο, σωστά? Τώρα βρίσκομαι στην Παχιάμο. Υπάρχει Παχιάμο και, και στην περιοχή του Λασιθίου. Βέβαια. Αλλά αυτή η Παχιάμο είναι διαφορετική. Δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε λίγο. Είναι μια έκταση περίπου 500 μέτρων. Δεν ξέρω, φαίνεται, αν δείχνει. Βέβαια φαίνεται, εννοείται. Έχετε φαίνεται μια εικόνα? Ναι, ναι, ναι. Εννοείται, οργανωμένη παραλία. Έχει πολύ κόσμο. Φυσάει λίγο παραπάνω, βέβαια, και έτσι δεν είναι? Φυσάει λίγο. Κοιτάξτε, έχω ένα τεσσαράκι νομίζω ότι είναι σήμερα. Ένα τεσσαράκι είναι, έχει αρκετό κόσμο. Και προβλέπεται, σύμφωνα με αυτά που λένε τουλάχιστον οι ξενοδόχοι, ότι η προσέλευση κόσμου θα είναι πολύ καλύτερη τον επόμενο καιρό. Η προσέλευση θα είναι πολύ καλύτερη. Αυτό προκύπτει και μέσα από τις προκρατήσεις? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Ο Δήμαρχος μου είπε χτες ότι είναι πάρα πολύ αισιόδοξος, από τα στοιχεία τουλάχιστον που έχει, ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Εγώ ξέρω βέβαια ότι όσες φορές πήγα στο Ηράκλειο, δεν υπάρχει Ηρακλειώτης να μην έχει έρθει εδώ. Έχετε έρθει εσείς στην Παλιόχώρα? Μα και βέβαια, είναι δυνατό να μην έχουμε έρθει στην Παλιόχώρα και την αγαπάμε ιδιαίτερα, ναι, και ναι, τη στηρίζουμε και τα πηγαίνετε και περίφημα, ναι, και έχετε και καταλήμματα τα οποία έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να τα τονίσουμε και να τα πούμε κι αυτά. Καθώς μιλάμε για, ναι, τουρισμό, ναι, ναι, από το εξωτερικό βέβαια, αλλά σας στηρίζει και ο εσωτερικός τουρισμός, η Κρητική, η Αθηναία, η Θεσσαλονική. Ναι, νομίζω ότι ανταποδίδει ο κόσμος την καλή διάθεση των Κρητικών, των ντόπιων, και αποδίδει ένα καλό φαγητό, μια καλή διαμονή και μια φιλοξενία. Ξεχωριστή φιλοξενία, Εύη. Ο κύριος Αποστολάκης είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Παραδοσιακού Συλλόγου. Θα υπάρξει έτσι κάποια ιδιαίτερη διοργάνωση το καλοκαίρι? Έχετε στο μυαλό σας εσείς να συγκεντρωθείτε εκεί οι κάτοικοι της περιοχής? Κάποιο φεστιβάλ να κάνετε? Κάνουμε... Ακούστε, κάθε χρόνο κάνουμε δηλώσεις πέρα από το ότι καλλιεργούμε τις τοπικές παραδόσεις. Προσπαθούμε να δίνουμε μια εικόνα αληθινή, αυθεντική στους επισκέπτες. Όχι νουμεράκια, ψεύτικα. Λοιπόν, φέτο δεν έχουμε ακόμη κλείσει τον προγραμματισμό μας λόγω του COVID που υπάρχει παντού. Είμαστε λίγο συγκρατημένοι, αλλά οπωσδήποτε θα κάνουμε κάτι αξιόλογο και για φέτο, ειδικά τον Αύγουστο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε, καλή σεζόν να έχετε. Να συνεχίσετε που θα συνεχίσετε να αγαπάτε τον τόπο σας και θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς εδώ από την Παλιόχώρα και σας ευχόμαστε καλές εκπομπές. Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε εκεί με το κλείσιμο της σεζόν. Θα ξανασυνδεθούμε με όλες αυτές τις περιοχές ενδοχώρας της Κρήτης που έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή σχέση. Λαμβάνουμε μηνύματα. Υποχρέωσή μας καθημερινά να επικοινωνούμε. Αυτός είναι και ο στόχος της εκπομπής, μεταξύ άλλων.